καινοτόμες ενδοσκοπικές και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές αντιμετωπίζουμε ασφάλεια τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Για τις τεχνικές αυτές μιλά στον ex-deal ο Δόκτωρ Γιώργος Βασταρδής. Ο κύριος Βασταρδής είναι εξειδικευμένος χειρουργός σπονδυλικής στήλης από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είναι διευθυντής ενδοσκοπικής και ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης. Επίσης, πιστοποιείται διεθνώς επίσημος εκπαιδευτής των τεχνικών της ενδοσκοπικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης από τη Rivo Spine. Κύριε Βασταρδή, τι μπορεί να κρύβει ένας πόνος στην πλάτη ή στη μέση? Μπορεί να κρύβει πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διακρίνουμε το χαρακτήρα του πόνου και πώς προήλθε. Να το αναλύσουμε και μέσα από διάφορες εξετάσεις να ελέγξουμε τι ακριβώς είναι αυτό που ενοχλεί τον ασθενή και να μπορέσουμε να το θεραπεύσουμε με τον Α ή τον Β τρόπο. Ποιες είναι οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης? Λοιπόν, παθήσεις σπονδυλικής στήλης, όταν λέμε, μιλάμε για τον τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης, π.χ. παραδείγματος χάρη την κύλη του μασοσπονδυλίου δίσκου, τα κατάγματα που μπορούν να επέλθουν στους σπονδύλους, τη διάβρωση των διαστημάτων που επέρχεται με τα χρόνια, που μπορούν να δημιουργήσουν πόνο στη μέση, ακόμα και στα πόδια μετά από μια στένωση, και να πρέπει να θεραπευτεί. Επίσης, άλλες παθήσεις είναι οι συγγενείς παθήσεις που είναι οι παραμορφωτικές, δηλαδή σκολίωση, κύφωση, κυφοσκολίωση, που μπορεί να γίνει και σε μικρά παιδάκια και χρειάζονται σωστή αντιμετώπιση. Καρκίνη, η οποία μπορεί να είναι μετάσταση, μπορεί να είναι πρωτοπαθή, και πάρα πολλές άλλες παθήσεις που έγινε σε αυτή τη σφαίρα που αναλύσαμε μέχρι τώρα. Μπορούμε να προλάβουμε τους πόνους αυτούς? Σίγουρα υπάρχει τρόπος. Πρέπει εργονομικά το σώμα να το δουλεύουμε και πρέπει πάντα να κρατάμε τη σωστή και ορθή θέση της σπονδυλικής στήλης όταν κάνουμε διάφορες δουλειές, όταν κάνουμε ασκήσεις, όταν κάνουμε οτιδήποτε, ακόμα και όταν καθόμαστε. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει ο ασθενής, ο κάθε άνθρωπος έχει ασθενής, να τα γνωρίζει, είτε από κάποιους ειδικούς, φυσικοθεραπευτές, από γιατρούς, να ρωτάει πώς πρέπει να σηκώνει βάρη, πώς πρέπει να κάνει γυμναστική, έτσι ώστε να προλάβουμε να μην γίνονται τραυματισμοί στη μέση, στην πλάτη ή στον αυχένα και να μπορέσουμε να έχουμε μια ζωή σωστή, εργονομική, χωρίς τραυματισμούς. Από τη στιγμή που θα μας συμβεί κάποιος πόνος, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα? Πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε από πού προήλθε ο πόνος με διάφορες εξετάσεις όπως μαγνητική τομογραφία, ακτινογραφίες, αξονική. Τομογραφία εξάρτεται το τι έχει ο κάθε άνθρωπος, πώς το έπαθε και τι θέλουμε να βρούμε. Και μετά από εκεί και πέρα να διευκρινίσουμε ποιο είναι το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε. Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χειρουργική αντιμετώπιση? Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι απαραίτητη όταν υπάρχει ή χρόνιος πόνος ο οποίος πλέον ο ασθενής δεν τον αντέχει, όταν υπάρχει νευρολογικό πρόβλημα, δηλαδή μείωση της μυϊκής ισχύος, ελάττωση ή και καθόλου μυϊκή ισχύ κάποιες φορές στα άκρα, όταν έχουμε μυελοπάθεια που προέρχεται από τον αυχένα ή από τη θωρακική μοίρα, όταν έχουμε κάποια προβλήματα που με λίγα λόγια δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα για τον οργανισμό, για την καθημερινότητά μας, για την κίνησή μας και για πράγματα τα οποία μπορεί να μας δημιουργήσουν πρόβλημα από τώρα μέχρι το μέλλον. Ποιες τεχνικές υπάρχουν για την χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης? Υπάρχουν πολλές τεχνικές. Η θεωρία μου εμένα να αρχίζω πάντα από τις ελάχιστα επεμβατικές και μετά να προχωρώ σε άλλες τεχνικές. Ουσιαστικά η εξειδίκευσή μου είναι η ενδοσκοπική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σπονδυλική στήλη. Οπότε πάντα αρχίζω εντοπίζοντας τον πόνο και βλέποντας αν μπορώ να το θεραπεύσω με κάποια ένεση. Ακολουθεί η ενδοσκοπική χειρουργική που μπορεί να κάνει ένα μεγάλο φάσμα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Και ακολούθως έρχεται η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική που μπορεί να είναι από σπονδυλοδεσία, μικροπαρέμβαση μέχρι οτιδήποτε. Μπορείτε να μας αναλύσετε λίγο περισσότερο τι σημαίνει ενδοσκοπική χειρουργική και τι σημαίνει ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αντιμετώπιση? Λοιπόν, η ενδοσκοπική δισκεκτομή είναι μέρος της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης. Η ενδοσκοπική χειρουργική τα τελευταία 10 χρόνια έχει εξελιχθεί, αν και υπάρχει από πιο παλιά. Αντιμετωπίζει ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων. Γίνεται από πολύ μικρή τρύπα τομή, δια της οποίας περνάει ένα ενδοσκόπιο, μέσα από το ενδοσκόπιο περνάνε κάποια εργαλεία, πάμε στο μέρος που θέλουμε στη σπονδυλική στήλη και το θεραπεύουμε.
με τον Α ή τον Β τρόπο. Όταν θες να αντιμετωπίσεις μια πάθηση, όπως παραδείγματος χάρη κύλωμα του πονηλίου δίσκου, καινοτόμες τεχνικές είναι από την χημική απεξάχνωση της κύλωσης του δίσκου, ενδοσκοπική θεραπεία, σε αυτά τα οποία είμαι εκπαιδευμένος, είμαι διεθνής εκπαιδευτής στις συγκεκριμένες τεχνικές, που από διάφορα μέρη του σώματος βάζεις το ενδοσκόπιο για να φτάσεις στο σημείο που θέλεις, υποτοπική αναισθησία, μιλάμε με τον ασθενή διεγχειρητικά, αφαιρούμε το πρόβλημα, αμέσως σηκώνεται, περπατάει και μετά από 2 ώρες εξέρχεται από το νοσοκομείο. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, ας πούμε, κοινωνικά μιλώντας. Και ιατρικά. Επίσης, ελάχιστα μηματική σπονδυλοδεσία, δηλαδή διαδερμική σπονδυλοδεσία, ο ασθενής κάνει τη σπονδυλοδεσία την ίδια μέρα, ακόμα και το βράδυ μπορεί να φύγει. Είναι κάποιες τεχνικές οι οποίες πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ο ασθενής να έχει το λιγότερο δυνατόν, τη λιγότερη δυνατόν ζημία. Να σηκώνεται αμέσως από το κρεβάτι, να περπατάει και κατόπιν να πηγαίνει στην καθημερινότητά του. Το ενδοσκόπιο είναι μια συγκεκριμένη τεχνική, όπου τώρα τελευταία εξελίσσεται. Ακόμα και σπονδυλοδεσία δια του ενδοσκοπίου μπορεί να γίνει και υποτοπική αναισθησία, τοποθετώντας κλωβούς στο μεσοσπονδύλιο διάστημα. Είναι κάτι τρομερό, είναι κάτι πολύ όμορφο που εξελίσσεται καθημερινά και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι διεθνής εκπαιδευτής της Rivo Spine και που έχω αμεσότητα στις πιο νέες τεχνολογίες που υπέρχονται. Πριν φτάσουμε στο στάδιο της χειρουργικής αντιμετώπισης, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια απλή φυσικοθεραπεία ή με μια φαρμακευτική θεραπεία? Ασφαλώς, ασφαλώς. Πάντα κατά τη γνώμη μου, βέβαια υπάρχουν κάποια δεδομένα που πρέπει να αναλύσεις για να πεις στον ασθενή τη γνώμη σου και να πεις ότι ξέρεις κάτι, πάμε πρώτα συντηρητικά. Ένα 60% των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης μπορεί να πάει και συντηρητικά. Το 30% είναι αυτό που έχει απόλυτη ένδειξη για χειρουργείο και ένα 10% είναι μια γκρίζα ζώνη. Εγώ πιστεύω ότι συντηρητικά, άμα κάποιος άνθρωπος, αφού έχουμε κάνει και κάποια πρόληψη στο πώς να σηκώνουμε βάρη, πώς να γυμναζόμαστε και όλα αυτά που είπαμε πριν, μπορέσει και διατηρήσει τον εαυτό του σε ένα 70% εργονομικά με γυμναστική, σωστή στάση και σωστή κόπωση, θα αποφύγει πολλά πράγματα που μπορούν να επιφέρουν προβλήματα στη σπονδυλική του στήλη. Οπότε ναι, συντηρητικά θα μπορούσε να πάει πάρα πολύ καλά και ίσως με κάποια μικρή παρέμβαση, με ένεση π.χ. στη σπονδυλική στήλη για να μην πονάει τόσο πολύ και να μπορέσει στο μεσοδιάστημα που δεν πονάει να γυμναστεί για να καταλήξει να μην έχει πρόβλημα. Σε περίπτωση που κάποιος ασθενής έχει κάνει ένα αποτυχημένο χειρουργείο και στη συνέχεια έρθει σε εσάς για την αποκατάσταση, τι του συστήνετε? Εξαρτάται το χειρουργείο που έχει κάνει. Συνήθως ένα αποτυχημένο χειρουργείο σημαίνει ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά από τον προηγούμενο γιατρό. Οπότε πρέπει να αναλύσεις τα δεδομένα, να δεις ποιο είναι το πρόβλημα, να το διορθώσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα από τον ασθενή. Αυτά είναι τα χειρουργεία τα οποία τα αναλαμβάνουν άνθρωποι που είναι έμπειροι σε σπονδυλική στήλη και έχουν τέτοια εκπαίδευση ώστε να διορθύνουν κάποια λάθη. Συμβαίνει συχνά και εξαρτάται και από τον ασθενή για την καλύτερη διεκπεραίωση των χειρουργικών τεχνικών, όπως επίσης καθώς για την εξέλιξή του μεταγχειρητικά. Και από το γιατρό εξαρτάται, αλλά πιο πολύ εξαρτάται και από τον ασθενή να έχει την δύναμη να το κάνει, να διορθωθεί και να έχει μια υπομονή έτσι ώστε να φτιάξουν και να γίνουν όπως ήταν πριν. Μπορεί δηλαδή να διορθωθεί ανάλογα την περίπτωση? Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Όλα διορθώνονται εκτός αν υπάρχει κάποια διατομή στα νεύρα, τα οποία δυστυχώς δεν διορθώνεται. Δηλαδή, άμα κάποιος είναι παράλυτος επειδή έχει γίνει διατομή του νοτιού μυελού, που και αυτό αυτή τη στιγμή αναλύεται παγκοσμίως, αν μπορούν να κάνουν κάτι με κάποια ειδικά bridging, παρόλα αυτά. Όταν κάποιος άνθρωπος τα δεδομένα τα σημερινά έχει διατομή του νοτιού μυελού και είναι παραπληγικός, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει. Αυτά. Αποτυχημένα χειρουργία θεωρούνται, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μια σπονδυλοδεσία που έχει γίνει και είτε έκανε σαν επιπλοκή το να φύγει κάποια βίδα ή μια βίδα έχει μπει στραβά ή κάτι έχει γίνει λάθος στα δεδομένα που έχει γίνει έναν ασθενή, βιομηχανικά βλέποντάς τον και αναλύοντας ό,τι πρέπει να του κάνεις, κάτι έχει γίνει λάθος. Το διορθώνεις και όλα είναι OK. Ποια είναι τα ωφέλη για τον ασθενή ή και για τα δημόσια ή ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία από αυτές τις επεμβάσεις?
Καταρχήν, ο ασθενής ή την ίδια μέρα ή την επόμενη μέρα το πρωί εξέρχεται από το νοσοκομείο. Συνήθως το 70% την ίδια μέρα. Οπότε στα νοσοκομεία δεν χρειάζονται ούτε η μεγάλη νοσηλεία, ούτε πολλά φάρμακα. Επίσης, ο ασθενής δεν έρχεται σε κίνδυνο, διότι αν κάποιος ασθενής μείνει πάνω από μια εβδομάδα σε ένα νοσοκομείο, πάνω από κάποιες μέρες, μπορεί να κολλήσει κάποια ίωση ή οτιδήποτε νοσοκομειακή λίμωξη, οτιδήποτε μπορεί να. Ή μπορεί και όχι, αλλά κάποιες φορές δυστυχώς γίνεται. Στο νοσοκομείο δεν θα πληρώσει πάρα πολλά χρήματα εφόσον θα φύγει την ίδια ή την επόμενη μέρα. Και επίσης, πέραν του οικονομικού, πέραν των ασφαλιστικών φορέων, ο ασθενής δεν πονάει τόσο πολύ. Σηκώνεται επί τόπου μετά το χειρουργείο, περπατάει και αρχίζει ξανά τη ζωή του, σαν να έκανε απλά ένα μικρό διάλειμμα για να θεραπευτεί και συνεχίζει να ζει στην καθημερινότητά του. Σας ευχαριστούμε πολύ για το. Εγώ σας ευχαριστώ.